εσωτερικού του ταξιδιού, την απογοήτευσή του όταν μάταια αναζητά την αρχαιότητα, ενώ συγκλονίζεται από όσα του αποκαλύπτονται και από όσα εξακολουθεί να του διαφέρουν. Φωτογράφησε τον Παντελή Ζουκάλλα στην εφημερίδα Καθημερινή, παρουσιάζοντας το βιβλίο του αυστριακού συγγραφέα «Η σχέση του Χόφμανσταλ με την Ελλάδα, με τον έργο της Ελλάδας, δεν υπήρξε περιστασιακή και άκαρπη». Προσεγγίζοντας την αρχαιότητα από την οδό του Φρίντριχ Νίτσε και του Σίγμουντ Φρόιντ. Είναι πολύ συγκεκριμένο, προφανώς κάπου θα αποδοθούν πλέον ευθύνες στις φωτογραφίες. Είναι καταπέλτης πάντως από ό,τι. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα, τα καημένα, τα δάση μας, κάθε καλοκαιράκι, μόλις φυσήξει το καλοκαιράκι, μόλις φυσήξει το αεράκι, εμείς ανάβουμε φωτιές, έτσι κάτι σαν έθιμο. Μα ξέρεις τι θα πει να κοιτάζεις το δάσος και να... Μια χαρά. Εγώ σταματώ, δεν λέω άλλα. Κυρία Γιάννη Λεκόπουλε, πέστε μας εσείς, τι είπε ο κόρακας ο Αλέκος? Ο κόρακας ο Αλέκος κι άλλο ένα
κυρία Κολστή. Συντήρηση για μια ακόμα φορά την κατηγορία μου. Θα θυμίσετε ότι σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια έφυγε από τη ζωή η Έλικη Βιντφλάιντ. Φίλοι στην Ιγουμενίτσα, καλό καλοκαίρι. Και συνεχίζουμε διακριτικές. Σας ευχαριστώ που είστε και απόψε εκεί και μας κρατάτε συντροφιά. Ο Κόρακας ο Αλέκος λοιπόν μας τάχωσε διακριτικός και θέλω